ρόλο του γιατρού. Τότε συζητούσαμε λίγο και για την ευθανασία που πηγάζει από αυτό το νόμο. Και αν μας ακούει και ο κύριος Αμέφτης, ο γιατρός μας, ο αντιπρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, είναι καλό, καλή σας μέρα και εσάς, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Κυρία Ζανέτσου, είναι μέχρι πού φτάνουν τα δικαιώματα των ασθενών, με ποια κατάσταση μπορούν να αποφασίζουν και τι να υπογράψουν και πότε παρεμβαίνουν τα παιδιά και τι γίνεται αν διαφωνούν τα παιδιά. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, είναι γεγονός ότι, να το τονίσουμε, ότι η συγκατάθεση του ασθενούς είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα του, το οποίο μπορεί να το ασκήσει νοουμένου ότι βρίσκεται σε κατάσταση που μπορεί να αντιλαμβάνεται αυτό το οποίο κάνει. Δηλαδή να μην είναι ανέσθητος ή να μην είναι σε κατάσταση που δεν κατανοεί τι γίνεται γύρω του. Επομένως, όταν αυτός ο ασθενής δεν είναι σε θέση λόγω πνευματικής ή φυσικής κατάστασης να εκφράσει τη βούλησή του και είναι απαραίτητο να δοθεί άμεση παροχή φροντίδας υγείας, η συγκατάθεση του θεωρείται δεδομένη, εκτός αν είναι πρόδειλο, λέει ο νόμος, από προηγουμένως εκφρασίες επιθυμίες ότι θα αρνείται. Να τονίσω ότι αυτές οι προηγούμενες εκφρασίες επιθυμίες που, ας πούμε, ένας ασθενής ο οποίος θα το μεταφέρουν στο νοσοκομείο έχει τις αισθήσεις του και μπορεί να το εκφράσει, είναι κάτι το οποίο διασφαλίζεται και από σχετική σύμβαση και ειδικότερα από τη σύμβαση του Οβιέδο. Mm-hmm. Επομένως, εδώ δεν θα επεκταθώ να σχολιάσω τη συγκεκριμένη υπόθεση, είτε δεν αντιλαμβάνομαι ότι εκκρεμούν και γνωματεύσεις για το θέμα και δεν θέλω να αναφερθώ στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά όταν αυτόν το πρόσωπο μπορεί να εκφράσει ότι θα αρνεί το εάν χειροτερέψει η κατάσταση του και δεν θέλει αυτήν τη συγκεκριμένη θεραπεία, αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό από τον γιατρό και το κατανοώ ότι ο γιατρός θα αντιδράσει, ότι θα θέλει και έχει ορκιστεί να κάνει αυτό που πρέπει για τον ασθενή και ότι το κρίνει απαραίτητο για την κατάσταση της υγείας του. Μπορεί ο ασθενής να διορίσει κάποιον πρόσωπο, που συνήθως, ας πούμε, αυτό γίνεται με συγγενείς, από τον οποίο οι γιατροί θα πάνε να πιάσουν τη συγκατάθεση για την παροχή της υγείας όταν υπάρχει επίγει, δηλαδή επίγει να ληφθεί μια απόφαση για τη φροντίδα που πρέπει να παρασχεθεί και αν αυτή η συγκατάθεση δεν μπορεί να εξασφαλιστεί έγκαιρα. Ή αν είναι εκτός, αν είναι πρόδειλο, τονίζει ο νόμος ότι υπό τις συνθήκες του εν λόγω πρόσωπο θα αρνεί το. Κύριε Ζανέτσου, πάρτε μια ανωτελεία να το δούμε αυτά τα νομικά σημεία, αλλά πρακτικά τι γίνεται. Γιατί φαντάζομαι δεν ξέρω αν ήρθατε κι εσείς αντιμέτωπος με ένα τέτοιο θέμα, γιατρέ, που να θέλετε να βοηθήσετε, αλλά να αρνείτε κάποιος τη βοήθειά σας. Τώρα συζητάμε για την πανδημία, βεβαίως, και οι άνθρωποι που δεν θέλουν να διασωληνωθούν για δικούς τους λόγους. Είναι και άνθρωποι που δεν θέλουν να πάνε και στο νοσοκομείο, δηλαδή. Αρνούνται, παίρνουν οι συγγενείς, ενημερώνεται το ασθενοφόρο και αρνούνται. Άρα, τι κάνετε? Όλοι οι γιατροί έχουμε μια παρόμοια εμπειρία. Κατά διαστήματα, δηλαδή, μας έτυχε η άρνηση για κάποια παρέμβαση, για κάποια θεραπεία. Mm-hmm. Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό κομμάτι είναι να είναι σε θέση ο ασθενής να αντιληφθεί την επιλογή του. Και όταν μιλάμε, για παράδειγμα, για τη διασωλήνωση, να εξηγήσουμε ότι η διασωλήνωση είναι μια πολύ σημαντική ιατρική πράξη που αν δεν την πραγματοποιήσεις, η θνησιμότητα αυξάνεται. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό. Αν μιλήσουμε έτσι για το θέμα του COVID, της πνευμονίας από τον κορονοϊό, είναι ότι γίνονται παρεμβάσεις. Μπαίνει ο ασθενής στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Χορηγείται οξυγόνο σε ψηλή ροή. Γίνεται ο μη επεμβατικός μηχανικός αρισμός. Αν ο ασθενής δεν ανταποκριθεί και το οξυγόνο του παραμένει, να το πω έτσι απλά, χαμηλό, τότε αν δεν κάνει την παρέμβαση αυτή, τη διασωλήνωση, δηλαδή να τοποθετηθεί μέσω αναισθησίας ένας σωλήνας από το στόμα στην τραχεία και να συνδεθεί με τον αναπνευστήρα για να διασφαλίσει τη ζωτική λειτουργία των ασθενούς, ο ασθενής οδηγείται στο θάνατο. Ναι. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε για να ξέρει ο καθένας τι επιλέγει. Αν ένας ασθενής με την νόσο του COVID διασωληνωθεί, έχει ένα ποσοστό 60 με 70% να επιβιώσει. Ναι.
Τώρα, γιατρέ, αυτά τα λέτε, φαντάζομαι, δεν ενημερώνονται. Είναι όμως άνθρωποι που παρόλα αυτά και παρά την ενημέρωση που μόλις μας δώσατε και εμάς την πληροφόρηση, δεν θέλουν. Καταλαβαίνω τη δική σας την ιατρική έτσι, ανάγκη. Όπως είπε και η κυρία Ζανέτσου, έχετε ορκιστεί να σώζετε ζωές. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι νομικά, ούτε το πρόβλημα είναι όταν είναι σε μια κατάσταση ο ασθενής και άλλοι τσακώνονται για την εξέλιξη της ασθενείας του, δηλαδή τα παιδιά του. Ναι. Αυτό όμως που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Αν ο ασθενής την ώρα που λαμβάνει την απόφαση έχει σώστα σφρέπες και αντιλαμβάνεται την επεξήγηση, δηλαδή πρέπει να το εξηγήσουμε ποιες είναι οι πιθανότητες να αρνηθεί αυτή την ιατρική πράξη και ποιες είναι οι πιθανότητες επιβίωσης αν διασωληνωθεί. Εφόσον έχει πάρει την απόφαση του να μην διασωληνωθεί, εμείς έχουμε καθήκον και υποχρέωση να τη σεβαστούμε. Διότι δεν μπορούμε να παρέμβουμε στην επιθυμία του ασθενούς. Όμως, πριν το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να εξηγήσουμε με σαφήνεια τη μία επιλογή, τι σημαίνει και τι σημαίνει η άλλη επιλογή. Άρα, συμφωνούμε ότι εφόσον η απόφαση έχει πάρθει με συνθήκες όπου αντιλαμβάνεται ο ασθενής για το οποίο αποφασίζει, εμείς θα ακολουθήσουμε την απόφαση του. Αν όμως το είμαι στις πρώτες βοήθειες ενός νοσοκομείου και μου έρθει ένας ασθενής με πολύ χαμηλό οξυγόνο και σε ημικομματώδη κατάσταση, εμείς θα τον διασωληνώσουμε γιατί δεν υπάρχει κάποια άλλη επιλογή εκτός αν έχει προηγηθεί μια δήλωση του ασθενούς και την έχουμε και μπορεί να μας δώσει αυτή την κατοχήρωση. Μάλιστα. Τώρα, γιατρέ, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει εσάς προσωπικά, αλλά υπάρχει μια αιτιολόγηση του γιατί να μην θέλει κανείς να διασωληνωθεί. Φοβούνται κάτι συγκεκριμένο για την πανδημία, μιλάω πάντα, γιατί αυτό είναι το θέμα. Να σας πω, για την πανδημία είναι, νομίζω, πολλές φορές υπάρχει ένας φόβος για την διασωλήνωση. Όμως πρέπει να αντιληφθούμε ότι τι είναι η διασωλήνωση. Η διασωλήνωση είναι μια ιατρική πράξη, η οποία όταν έχεις κάνει όλες τις υπόλοιπες παρεμβάσεις σου, έχεις προσπαθήσει να βοηθήσεις τον ασθενή στην προκειμένη περίπτωση να βελτιώσει την οξυγόνωση του και τις λειτουργίες του οργανισμού. Και φτάνει ο ασθενής, ο οποίος δεν βελτιώνεται και έχει πολύ χαμηλό οξυγόνο, είναι επιτακτική ανάγκη. Να πούμε και κάτι άλλο. Είναι άμεση η περίπτωση της διασωλήνωσης σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής ή αν έχουμε σοβαρή αναπνευστική ανυπάρχεια ή αν έχουμε, για παράδειγμα, έναν ασθενή με μειωμένο επίπεδο συνείδηση. Δηλαδή, δεν είναι μόνο στην πανδημία του COVID, αλλά είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε εξ αρχής, αν έχουμε τον χρόνο, γιατί είναι σε κατάσταση ο ασθενής, να αποφασίσει. Και πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση του ασθενούς. Μάλιστα, και αντιλαμβάνομαι, γιατρέ, από όσα και εγώ διαβάζω και ακούω, ένας φόβος είναι ότι η διασωλήνωση οδηγεί καμιά φορά τις πλήστες, αναλόγως και των ημερών, σε ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Και είναι ένα άλλο θέμα που κάποια στιγμή πρέπει να δούμε. Γενικά δεν αφορά μόνο την Κύπρο, σε όλες τις χώρες, στα νοσοκομεία, αυτό το ζήτημα, το πρόβλημα που είναι παγκόσμιο. Τώρα, γιατρέ, κλείνοντας με εσάς, να επιστρέψω στα νομικά, το θέμα είναι απλό, δεν είναι περίπλοκο. Εάν δεν έχετε συγκατάθεση, προχωράτε ως πρέπει. Αν υπάρχει κάτι που ζητά ο ασθενής, να μην, και όταν είχε πάρει αυτή την απόφαση, είχε σώαστα φρένας, να το πούμε έτσι, ήταν εντάξει, μπορούσε, δεν ήταν ανέστητος, εσείς σέβεστε αυτή την απόφαση. Το μήνυμα όμως, για να το δώσουμε στον κόσμο να το καταλάβει, είναι ότι η άρνηση για διασωλήνωση σε κάποιον που έχει απόλυτη ένδειξη διασωλήνωσης ισοδυναμεί με θάνατο. Και η διασωλήνωση έχει ποσοστό 70%, φτάνει μέχρι 70% να επιβιώσεις. Άρα, ένας που αρνείται να διασωληνωθεί, στην ουσία οδηγείται στο θάνατο. Ένας που αφήνει την επιστήμη και την ιατρική παρέμβαση να εξελιχθεί, έχει ένα σημαντικό ποσοστό, γύρω στο 70% να επιβιώσει. Αυτό νομίζω πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στον οποιοδήποτε πάρει αυτή τη σημαντική απόφαση. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ζανέτσου, επειδή μας είπατε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν ζητήματα και γνωματεύσεις κλπ., τι χρειάζεται, δεν είναι απλά τα πράγματα βάσει του νόμου? Ακριβώς θα συμφωνήσω με τον γιατρό ότι αυτό το οποίο είπε για τα επίγοντα ιατρικά περιστατικά, υπάρχει ειδικότερη ρύθμιση ότι οφείλει να ενεργήσει ο γιατρός και να μην ψάξει να βρει, δηλαδή πρέπει να ενεργήσει τάχιστα και το εξαιρεί ο νόμος αυτό από τα όσα έχουμε προαναφέρει. Εκείνο το οποίο συνεχίζει ο νόμος για να μην αφήσει οποιοδήποτε κενό είναι ότι εάν αυτό το πρόσωπο το οποίο διορίστηκε ή δεν δίδεται στην κατάθεσή του,
Ο παροχέας υπηρεσιών υγείας που θα προσφέρει την υγεία είναι της άποψης ότι αυτή η φροντίδα είναι υπέρ του συμφέροντος του ασθενούς, αν παρέχεται χρόνος, που αυτό είναι και το κλειδί στις όλες περιπτώσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι γιατροί, αν παρέχεται χρόνος, το ζήτημα μπορεί να παραπεμφθεί και να αποφασιστεί από το δικαστήριο, όπως ο νόμος ορίζει. Επομένως, είναι κρίσιμο το σημείο της απόφασης της διασωλήνωσης, γιατί αντιλαμβάνομαι από τα όσα ακούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει από το ένα λεπτό στο άλλο, από τη μια ώρα στην άλλη. Επομένως, να μην παρέχεται αυτό το περιθώριο. Και ακριβώς είναι πολύ λυπηρό, εάν αφότου έχει εξηγηθεί αυτή η κατάσταση, όπως μας την περιέγραψε ο γιατρός, να συνεχίζει να υπάρχει αυτή η άρνηση. Βάζει και ένα νοείται, βέβαια, ο νόμος, ότι σε περίπτωση, παρά δηλαδή τα όλα αυτά, ότι θα αποταθεί στο δικαστήριο κτλ., ότι εννοείται ότι σε περίπτωση επίγοντος ιατρικού περιστατικού, ο παροχέας υπηρεσιών υγείας ενεργεί κατά την κρίση του και ήταν το καλό νοούμενο συμφέρον του ασθενούς. Αυτή η επιφύλαξη μπαίνει σε αυτόν τον άρθρο που έχει να κάνει με τη συγκατάθεση των ασθενών. Επομένως, δεν ξέρω στη συγκεκριμένη περίπτωση που θα αναζητηθεί η γνώμη ή η νομική του, αντιλαμβάνομαι, του νομικού συμβούλου του νοσοκομείου ή του ιατρικού κέντρου που περιθάλπτει τον ασθενή, πώς θα ερμηνευτεί. Κυρία Ζανέτσου, κυρία Επίτροπε, έχουμε ξεκαθαρίσει και νομικά και ιατρικώς ότι αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτό σημαίνει να διασωληνωθεί κάποιος και αυτό αν όχι. Και ο καθένας, αν είναι σε θέση, μπορεί να αποφασίσει για τον εαυτό του, έχει και τους συγγενείς του και αρκεί να υπάρχει ενημέρωση. Έτσι. Ναι, και ακριβώς αυτή η πληροφόρηση, κυρία Σάβα, είναι ένα από τα βασικότερα δικαιώματα των ασθενών, ότι πρέπει να δίδεται από τον γιατρό και είναι αυτό το οποίο περιέγραψε πριν και ο γιατρός, ότι θα τους πει και την πιθανότητα επερχόμενου θανάτου, εάν αυτό δεν γίνει. Επομένως, ναι, παρέχονται δηλαδή δυνατότητα αντίδρασης από τον γιατρό και το ιατρικό κέντρο. Το θέμα είναι να υπάρχει και η συνένεση, η απαραίτητη, από τους κατανόμων υπεύθυνους να δώσουν αυτή τη συνένεση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία.